βασιλεύει ο Άγιος, πράγματι μέλλον της κατηγίας, ο Παναγού Παρόλου των Ομάδων Μυρών, ο Θησαυρός των Αραθών και ο Ρίτσο Κρυγός, περιφέρει και σκύνους εν ενημίου. Τεκαθάρισε ο Μάρς από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέτα της ψυχάς ημών. Αμήν. Ευθενέστον. Και αποδώσεις τον Κύριο
το οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντους έγινε τώρα ως τη σαραπίση επί την μία της αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλη και ούτω καθεξής. Τέλος έχουμε και το μέλλον, δηλαδή το υλικό εκείνο, την ύλη εκείνη, την πειραπτέα ύλη ας πούμε της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία ισχύει σχεδόν απαράλλακτα όπως τότε έτσι και τώρα. Είναι φερμή τα διδακτικά και τα ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ιδίως οι προφητείες, οι οποίες ισχύουν όπως τότε έτσι και σήμερα. Μεταξύ τώρα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης που ισχύουν σχεδόν απαράλλακτα, όπως την Παλαιά Διαθήκη, έτσι και τώρα για μας, είναι και το βιβλίο των ψαλμών. Το ψαλτήριο, όπως το λέμε, με σαπρούστερη και δημοδέστερη γλώσσα. Το ψαλτήριο είναι ένα βιβλίο που όσοι το άγγιξαν και όσοι το μελέτησαν μια φορά, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να τους ξαναπεί κανείς γι' αυτό, έχουν τόσο γλυκαθεί και έχουν τόσο αρεστεί στη μελέτη του, ώστε συνεχίζουν να τον μελετούν σε όλη τους τη ζωή. Είναι γλυκύτατο το ψαλτήριο και ελκύει τις ψυχές. Για εκείνους που δεν το δοκίμασαν, δεν το διάβασαν και δεν έχουν αισθανθεί την γλυκύτητά του, θα μου επιτρέψετε να πω απόψε λίγα λόγια. Ας δούμε πρώτα-πρώτα από που πήρε το όνομά του το ψαλτήριο. Από αρχαία ήδη χρόνια, οι άνθρωποι όχι μόνο τραγουδούσαν με τη φυσική τους φωνή, αλλά και συνόδευαν το τραγούδι τους με τους ήχους του μουσικών οργάνων που αυτοί κατασκεύαζαν. Χωρίζονται τα όργανα, όπως ξέρετε, σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα κρουστά, όπως είναι το τύμπανο, ας πούμε, είναι τα πνευστά, όπως είναι η σάλπινγκ, και είναι και τα έμφορτα. Εκείνα που έχουν δηλαδή τεντωμένες χορδές και που με το άγγιγμα της χορδής, με το δάχτυλο ή το νύχι, η χορδή αρχικά τεντώνεται, μετά αφήνεται ελεύθερη και όταν αφαιθεί ελεύθερη και επανέρχεται στην πρώτη της θέση, κάνει κάτι παλμικές κινήσεις και αυτές οι παλμικές κινήσεις δημιουργούν τον ήχο που φτάνει στα αυτιά μας. Το νήμα αγγίζω, με το οποίο έλεγαν την κίνηση αυτή, το να πάει το δάχτυλο στη χορδή, να την αγγίξει και να την κάνει να βγάλει ήχο, το έλεγαν οι αρχαίοι ψάω ή ψάτω. Τώρα θα πείτε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το θέμα μας. Έχουν, διότι και η Αγία Γραφή, ιδίως η Παλαιά Διαθήκη, αναφέρει τα ονόματα πολλών μουσικών οργάνων και των τριών αυτών κατηγοριών που είπαμε πιο πάνω. Μεταξύ δε των εγχώρων οργάνων αναφέρει και ένα που λέγεται ψαλτήριο. Επομένως, λέγοντας ψαλτήριο, αρχικά εννοούμε το έγχορδο εκείνο μουσικό όργανο με το οποίο οι Ισραηλίτες συνόδευαν τα θρησκευτικά ή τα άλλα άσματά τους. Στο ίδιο το βιβλίο των ψαλμών, το οποίο εξετάζουμε απόψε, υπάρχει ένα χωρίο που λέει ότι θα υμνώ των Θεών εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Από αυτό μαθαίνουμε ότι ο ψαλμωδός χειριζόταν αυτό το όργανο που είχε 10 χορδές και ότι ήταν ο ίδιος αυτός που έπλαφε, που έφτιαχνε το κείμενο του ύπνου, το κείμενο του ψαλμού, τους στίχους του ψαλμού, ήταν ο ίδιος που το τραγουδούσε, ο ίδιος που το συνόδευε και με το όργανό του και έτσι ήταν ο ίδιος και μουσουργός και οργανοπαίχτης. Έτσι, από το ψάω ή ψάω, που σημαίνει κούρβο τις χορδές, έγινε έπειτα το ρήμα ψάλο, που σημαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Χειρίζομαι δηλαδή ένα όργανο το οποίο από την χρήση αυτή ονομάστηκε ψαλτήριο. Και μετά από το όργανο ονομάστηκε το βιβλίο ψαλτήριο, γιατί συνοδευόντουσαν οι ψαλμοί, τα ποίηματα αυτού του βιβλίου με αυτό το όργανο. Ας δούμε τώρα ποιος έγραψε το ψαλτήριο. Τέτοιο ερώτημα θα πει κάποιος.
Θέλει και ερώτημα γιατί ορισμένοι από τους ψαλμούς, ενώ των πλήστων των ψαλμών αναφέρονται στον Δαβίδ, αρκετοί από τους ψαλμούς έχουν κάτι επιγραφές που λιγάκι μας κάνουν να συγχαίουμε τα πράγματα. Οι περισσότεροι ψαλμοί φέρουν το όνομα του Δαβίδ. Έχουν όλοι, όπως είπα, επιγραφές εκτός από δύο. Ο πρώτος και ο δεύτερος ψαλμός είναι μόνο χωρίς επιγραφές. Όλοι οι άλλοι ψαλμοί και οι 150 που αποτελούν όλη τη συλλογή του ψαλτηρίου φέρουν επιγραφές και εκεί αναφέρονται κι άλλα ονόματα εκτός του Δαβίδ. Αναφέρονται παραδείγματος χάρη ο Ασάφ, η Ιη-Κορέ, ο Εθάν, ο Μωυσής, ο Αγγέλος και ο Ζαχαρίας. Και τέλος υπάρχουν και αρκετοί ψαλμοί που αποσιωπούν τον συντάκτη. Σύμφωνα τώρα με αυτές τις επιγραφές, δεν είναι μόνο των ψαλμών συντάκτης ο Δαβίδ, αλλά εδώ παρουσιάζονται κι άλλοι. Βέβαια, και στο σημείο αυτό, χρειάζεται κάποια διάκριση και κάποια έρευνα. Αν ψάξουμε και ζητήσουμε τη γνώμη των πατέρων πάνω σε αυτό, θα δούμε ότι αυτό που επικρατεί γενικά και κοινώς σε όλους μας ως πεποίθηση, ότι το ψαλτήριο είναι ολόκληρο του Δαβίδ, αυτό το λένε και αρκετοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Αυγουστίνος λέει, παραδείγματος χάρη, ακόμη και αυτούς τους ψαλμούς που φέρονται με το όνομα μεταγενεστέρων προφητών και αυτούς το προφητικό πνεύμα από το οποίο εμπρεόταν ο Δαβίδ μπόρεσε να το αποκαλύψει τα ονόματα των μελών των προφητών και να το εμπνεύσει προφητικούς υπενεργούς σχετικούς με την προσωπικότητά τους. Δηλαδή, και αυτοί οι ψαλμοί, κατά βάθος, σύμφωνα με την πεποίθηση του Αγίου Αυγουστίνου, ανήκουν στον Δαβίδ. Ο δε Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος εξέδωσε, επιμελήθηκε και βοήθησε στο αέρι, στο φως, ένα μεγάλο έργο που είχε ετοιμάσει ο Ευθύμιος Ιγαπηνός και έμενε ανέκδοτο και το οποίο μετά από τη δική του επιμέλεια και μετά από τη χρηματική επιχορήγηση της μεγάλης κοινοβουλής αδελφότητος των Ζωσιμάδων ήρθε εις φως, εκεί ο Άγιος Νικόδημος και ο Ευθύμιος Ιγαπηνός μας λένε ότι έχουν και εκείνη την πεποίθηση ότι όλοι οι ψαλμοί είναι του Δαβίδ. Τα δύο ονόματα αυτά τα οποία αναφέραμε, τον Ιων Κορέλ, του Ασάφ, του Εθάν και των άλλων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι χωράρχες οι οποίοι είχαν αναλάβει την μουσική παρουσίαση των ψαλμών αυτών. Του Δαβίδ λοιπόν είναι το ψαλτήρι. Σε εκείνον ανήκει και αυτός είναι ο συγγραφές του. Τώρα ποιος είναι ο Δαβίδ δεν χρειάζεται πολλά πράγματα να πούμε, γιατί όλοι τον γνωρίζουν. Είναι το μικρό εκείνο παιδί του Ιεσέ που ήταν περιφρονημένο και το είχαν αφήσει να βγει τα πρόβατα, αλλά όμως αυτόν διάλεξε η Θεία Πρόνοια για να τον κάνει βασιλέα και αυτόν πήγε και έκρισε ο μεγάλος κριτής ο Σαμουήλ και τον διάλεξε για να γίνει μια μέρα ηγέτης του Ισραήλ. Είναι εκείνος που σιγά σιγά από το κομμάτι των προβάτων πήγε σιγά σιγά κοντά στην αυλή του Σαούλ, άρχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, αρχικά τον παρηγορούσε μπαίνοντας κοντά του και παίζοντάς του με το ψαλτήριό του για να του διώκνει την απεσιοδοξία και την θλίψη που πλάκωνε την καρδιά του. Εν συνεχεία βγήκε στον στρατό, είχε κατορθώματα και επιτυχίες, κατόπιν ήρθε σε αντίθεση με τον ίδιο τον Σαούλ, περιέπεσε στην δυσμένη άδεια, τον κυνηγούσε ο ίδιος ο Σαούλ για να τον σκοτώσει, γλίτωσε και τέλος ανήλθηκε στον χρόνο και είναι ο έλεγχος ως βασιλεύς του Ισραήλ, ο οποίος παρά την δόξα και παρά τα κατορθώματά του, δεν είπαμε να είναι και άνθρωπος και κάποτε έδειξε την αδυναμία του παίρνοντας εκείνα τα δύο σοβαρά αμαρτήματα στη Μυχεία και στον Φόρο, που μάλιστα τον κάλεσαν και την συγγραφή ψαλμών, εκ των οποίων περιλαμβάνονται αρκετοί μέσα στο ψαλτήριο και ένας εξ αυτών ο πιο γνωστός είναι ο Πεντηκοστός, ο ψαλμός της Μετανοίας. Ας δούμε τώρα πώς διαιρείται αυτή η μεγάλη συλλογή των 150 ψαλμών του Δαβίδ. Τα 150 αυτά υπέροχα θρησκευτικά ποιήματα εξ αρχής της συστάσεως της συλλογής του ψαλτηρίου διαιρούνται
σε 5 μικρότερα βιβλία. Θα δείτε ότι όταν τελειώνει το καθένα από αυτά τα βιβλία, υπάρχει μια χαρακτηριστική δοξολογία. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Θα συναντούμε αυτή τη φράση, σε εκείνο το σημείο σημαίνει ότι τελειώνει ένα από τα 5 αυτά βιβλία. Το δε τελευταίο βιβλίο, το 5ο, τελειώνει με τον 105ο ψαλμό, που είναι όλο μια δοξολογία για την ολοκλήρωση ολοκλήρου του βιβλίου του ψαλτηρίου. Έτσι διαιρείται στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη, όταν το ψαλτήριο πια έγινε εκκλησιαστικό βιβλίο, έγινε μια άλλη διαίρεση. Οι 150 ψαλμοί διαιρέθηκαν σε 20 καθίσματα. Και αυτά τα 20 καθίσματα είναι διηρημένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ανακυκλώνεται και να διαβάζεται το ψαλτήριο μέσα σε μία εβδομάδα ολόκληρο. Έχονται 2-3 περίπου καθίσματα κάθε μέρα, άλλα στον όρθρο και άλλα στον εσπερινό, και έτσι όλο το ψαλτήριο ανακυκλώνεται μέσα σε μία εβδομάδα. Ως προς το θέμα τώρα και το περιεχόμενο του ψαλτηρίου, τι μπορούμε να πούμε? Πάρα πολλά περιέχει, αλλά με λίγα απλά λόγια μπορούμε να πούμε ότι περιεχόμενο του είναι ο Θεός και ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό. Έτσι λέει ο αείμνηστος καθηγητής Τρεβέλλας στο σχετικό βιβλίο, στο σχετικό υπόμνημά του. Ο δε επίσης αείμνηστος υπόμνηματιστής του ψαλτηρίου, ο πατήρ Τιωρίλ Γιανακόπουλος, στο μεγάλο του έργο «Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Εβδομήματα», εκεί που μιλάει για το ψαλτήριο, λέει τα εξής: «Ο Θεός και ο άνθρωπος, ιδούμε δύο λέξεις το περιεχόμενο των ψαλμών. Ο Θεός, με όλη την μεγαλοπρέπειά του, το έλεος του, την δικαιοσύνη του, την αγάπη του, την μακροθυμία του, και ο άνθρωπος, με όλη την σμικρότητά του, την αθλειότητά του, τα σαπιστίας του, την συνέστηση του Θεού». Σχεδόν όλοι οι ψαλμοί αρχίζουν και από τον πρώτο γεωναστήχο αναφέρουν το όνομα του Θεού. Άλλοι από αυτούς τους ψαλμούς ευχαριστούν για τις δωρεές του Θεού. Άλλοι υμνούν τα μεγαλεία και την τελειότητά του. Άλλοι εκφράζουν αγανάκτηση κατά τον εχθρό του λαού του. Άλλοι περιέχουν αναστεναγμούς και θρήνους για τα βάσανα και τις περιπέτειες της ζωής. Άλλοι εκφράζουν μετάνοια και συντριβή για αμαρτίες και παραβάσεις. Άλλοι υμνούν τον νόμο του Κυρίου. Άλλοι παρουσιάζουν τα προβλήματα της ζωής και τα αναφέρουν στην Θεία Πρόνοια. Υπάρχουν ψαλμοί δεήσεως, ψαλμοί ευχαριστίας, ψαλμοί δοξολογίας. Υπάρχουν ψαλμοί μετανοίας, ψαλμοί διδακτικοί, ψαλμοί ιστορικοί, ψαλμοί προφητικοί και ιδιαιτέρως χριστολογικοί, που αναφέρονται στο πάθος και στη δόξα του Μεσσίου. Όλοι οι λαοί της γης, αδελφοί μου, έγραψαν όχι μόνο πεζά κείμενα και έργα που έγιναν στην ιστορία, αλλά και έμετρα ποιητικά. Οι Έλληνες, φερειπίν, δεν έχουν μόνο φιλοσοφικά, ιστορικά ή ρητορικά έργα, όπως είναι, ας πούμε, το Συμπόσιο του Πλάτωνος, η ιστορία του Θουκυδίδου, ο Επιτάφιος του Περικλέους, αλλά έχουν και ποιητικά, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, η Οδύσσια του Ομήρου, όπως είναι οι τραγωδίες των ποιητών. Όλοι θα θυμάστε, ας πούμε, τον Προμηθέα του Εσχύλου ή τον Ιδίποδα του Σοφοκλέους ή την Ιφηγένεια του Ευρυπίδου. Άλλο είναι το περιεχόμενο και το ύφος των πεζών και άλλο είναι το περιεχόμενο και το ύφος των ποιητικών. Στα πεζά υπάρχει περισσότερο σκέψη, λογική, επιστήμη, ηρεμία. Στα ποιητικά υπάρχει περισσότερο συνέστημα, ενθουσιασμός, συγκίνηση. Το ίδιο συμβαίνει και στους Εβραίους, από τους οποίους βγήκε το ψαλτήριο, το ποιητικό βιβλίο το οποίο εξετάζουμε. Παλαιά Διαθήκη, μέσα στα 49 της βιβλία που περιλαμβάνει, έχει και πεζά, όπως είναι η Γένεση και τα άλλα ιστορικά βιβλία, έχει και ποιητικά, όπως είναι ο Ιώβ, το Άσμα Ασμάτων και άλλα. Στα ιστορικά έχουμε αφήγηση γεγονότων.
Έχουμε έκθεση περιστατικών. Έχουμε παρουσίαση πεπραγμένων, η οποία παρουσίαση γίνεται με ηρεμία και νυφαλιότητα. Στα διδακτικά έχουμε διαπαιδαγώγηση, νοθεσία, προσπάθεια αυθρονηματισμού που γίνεται με τόνο άλλοτε έντονο και συγκλονιστικό και άλλοτε ήπιο και γλυκή και παρήγορο. Ο ποιητικός λόγος βέβαια είναι χάρισμα και τέχνη ορισμένων ανθρώπων. Η ποίηση δημιουργείται, όπως μπορούμε περίπου να καταλάβουμε, με την έμετρη χρησιμοποίηση καταλλήλων νοημάτων και λέξεων. Στην αρχαιότητα τα ποίηματα εμβασίζονται πιο πολύ στον αριθμό και στην εναλλαγή των συλλαβών, μακρών και βραχιών, των ριζωμένων και μη των ριζωμένων. Έτσι έχουμε το λεγόμενο μέτρο, που κάνει τον λόγο εν μέτρο. Αργότερα βέβαια, ο ποιητικός λόγος βασίζεται όχι μόνο στον αριθμό των συλλαβών, αλλά και στην ομοιοκαταληξία των στίχων. Πάντοτε όμως η ποίηση βασίζεται κυρίως στο ύψος των νοημάτων. Και στο σημείο αυτό η ποίηση της Αγίας Γραφής είναι ασυναγώνιστη. Δεν έχει απλώς υψηλά νοήματα, έχει θεόπρευσα νοήματα. Έχει βέβαια και άλλα λογοτεχνικά στοιχεία η ποίηση της Αγίας Γραφής, όπως είναι οι στίχοι, οι στροφές, οι ακροστοιχίδες. Έχει και κάποιο στοιχείο το οποίο προσυνδυάζει μόνο σε αυτή και δεν το βρίσκεται πουθενά άλλο. Είναι ο λεγόμενος παραλληλισμός των μελών ή ειδικότερα ο συνωνυμικός παραλληλισμός. Τι είναι ο συνωνυμικός παραλληλισμός? Είναι το να λέγεται ένα νόημα με δύο παράλληλες εκφράσεις αλλά με διαφορετικές λέξεις. Ας δούμε μερικά παραδείγματα μέσα από το ψαλτήριο. Από τον δεύτερο κιόλα του ψαλμού. Ο κατοικών εν ουρανής επιγεράσετε αυτούς, δηλαδή τους ασεβείς. Και το ίδιο νόημα το ξαναλέει πάλι. Και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Το επιγεράσετε, αλλάζει τη λέξη και λέει εκμυκτηρεί. Τι είναι οι μυκτήρες? Είναι τα ρουφούλια. Και όπως κάποιον όταν τον περιφρονείς κάνεις. Υψώνει τα ρουφούλια του κανείς κάνοντας την περιφρονητική κίνηση. Αυτό είναι ο μυκτηρισμός. Και αυτό το επιγεράσετε που το λέει στην πρώτη φράση το επαναλαμβάνει μετά με άλλη λέξη, εκμυκτηρεί. Αυτό είναι ο συνωνυμικός παραλληλισμός. Να λέμε ένα νόημα με δύο εκφράσεις που είναι παράλληλες μεταξύ τους. Άλλο ένα παράδειγμα. Έχει να λέει απειλοτριωμένος, δηλαδή αποξενωμένος της αδελφής μου. Αυτό είναι το ένα νόημα. Ότι αποξενώθηκα από τα αδέλφια μου. Με απομάκρυναν, με θεώρησαν ξένο, με απομόνωσαν, με έκαναν πέρα τα αδέλφια μου και παραλαμβάνει πάλι το ίδιο νόημα συνωνυμικά. Και ξένος της ιής της μητρός μου. Αντί να πει τα αδέλφια μου, λέει στα παιδιά της μητέρα μου. Αυτό είναι ο συνωνυμικός παραλληλισμός. Το ίδιο νόημα με δύο εκφράσεις. Κι άλλο ένα παράδειγμα. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, δηλαδή το κακό που έκανε, εις κεφαλήν αυτού. Το κακό λέει που έκανε θα γυρίσει στο κεφάλι μου. Και λέει πάλι παρακάτω, αλλάζοντας τις εκφράσεις, και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβήσε. Και η αδικία που έκανε επί κορυφήν αυτού καταβήσε. Πάλι στο κεφάλι μου. Ένα λοιπόν από τα στοιχεία τα λογοτεχνικά που χρησιμοποιεί η ποίηση της Παλαιάς Διαθήκης είναι και αυτό, ο συνωνυμικός παραλληλισμός ή και γενικότερα ο παραλληλισμός των μελών. Το βιβλίο των Ψαλμών, αδελφοί μου, βρίσκεται στην κορυφή των ποιητικών βιβλίων. Όλων των βιβλίων, όχι μόνο της Αγίας Γραφής, αλλά και όλης της παγκοσμίου λογοτεχνίας και ποίησης. Τα ποιητικά έργα των Ελλήνων και των άλλων λαών, παλαιότερα και νεότερα, δεν μπορούν να συγκριθούν μαζί. Σε εκείνα η καρδιά του ανθρώπου μένει μόνη της και εκφράζεται ανθρώπινα. Και μακάρι να ήταν πάντα μόνη της και να εκφραζόταν πάντα ανθρώπινα. Διότι έρχονται και στιγμές που η καρδιά παραδίδεται κυριολεκτικώς στην επίδεια του δαίμονος. Και τότε δεν εκφράζεται ανθρώπινο, εκφράζεται σατανικά. Τότε παραδίδεται στη λατρεία των δαιμόνων, στα πάθη και στην κυριαρχία τους. Τότε υμνεί επίγεια πράγματα,
εφήμερα κάλλη, αμαρτωλά θεέπιτρα, αθλειότητες και έσχη. Τότε το λογοτεχνικό και το ποιητικό χάρισμα γίνεται όργανο καταπτώσεως και όργανο διαφοράς. Το ψαλτήρι, αντιθέτως, είναι βιβλίο της φιλοθέου καρδίας. Η καρδία του Θεοπνεύστου συγγραφέως, του προφητάνατος Δαβίδ, γίνεται εθέριο όργανο, μια εξαίσια λύρα που τις χορδές της δεν τις πλήττει άνθρωπος, αλλά το ίδιο το Παράγιο Πνεύμα, και την κάνει αυτή την λύρα να εκπέμπει ουράνια, αρμονία και μουσική. Τα λόγια του καταλύσουν, σταλάσσουν γλυκύτητα, παρηγορούν. Επικρατεί βέβαια και εδώ το συνέστημα και η συγκίνηση, αλλά όχι όπως στα άλλα έργα και στις απρέπειες των λατρευτών του Μάκου και του Διονύσου ή στις τρινότητες καρδιές των άλλων που θρυνούν τον θάνατο κάποιου ψεύτικου θεού τους. Εδώ τα συναισθήματα είναι κόσμια, σεμνά, άγια και η συγκίνηση ιερά. Οι όψεις των ψαλόντων και των ακουόντων αλλοιώνονται με θείο τρόπο και οι ψυχές μεταξιώνονται. Όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και η εβραϊκή ποίησης είχε τέχνη την αστιχουργική, της οποίας τα ποίηματα ήσαν νοστιμότερα και γλυκύτερα εις το αυτή από τα άλλα πεζά εβραϊκά. Μαζί δε με την χάρη που προσφέρει ο ποιητικός λόγος, έρχεται και η μουσική τώρα που το συνοδεύει. Τέρπη και αυτή τον άνθρωπο, μάλιστα τον νεότερο και λιγότερο σταθερό. Ένα δείγμα αυτής της τέρψεως έχει κανείς στη μουσική σύνθεση και εκτέλεση με τίτλο «Ψαλτήριον τεχνών», που έχει εκδοθεί τώρα τελευταία από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας και προσφέρεται για να την ακούουν οι χριστιανοί. Όλοι οι στας μελωδίας γλυκαίνονται, παρατηρούν ο Ευθύμιος Ιγαμινός και ο Άγιος Νικόδημος. Διαμέσου μάλλον του μέλους καρφώνεται ως αν πεπερώνει στα ψυχά των ακουόντων χριστιανών ή από τον ψαλμό ωφέλεια και την αυστηρότητα όπου έχουν αυτά καθε αυτά τα πνευματικά ιατρικά ήμουν τα νοήματα του ψαλτηρίου χωρίς μέλους προφερόμενα, τα αυστηρά λέγοντα τα πικρά ιατρικά τα γλυκένει ως αν με μέλη η μελωδία και έτσι τα κάνει ευκολοπαράδεκτα από τους ασθενείς. Διότι φυσικό το τρόπο κάθε πράγμα που προξενεί χαράν, ο οποίον είναι και το μέλος, γλυκύρος συμβαίνει μέσα εις το βάθος της καρδίας και στερεότερον γίνεται. Άλλωστε και ο διάβολος με την άσεμνη μουσική δεν παρασύρει τους ανθρώπους στην απώλεια. Τέλος, η μελωδία κατά τον Μέγα Βασίλειο κάνει όλους τους ανθρώπους που συμψάλλουν να αισθάνονται ενωμένοι, να επικοινωνούν πνευματικά και να γίνονται ένα. Το μέλος, καθώς ενώνει τα γλώσσες των ψαλόντων εις μία συμφωνία, έτσι παρομοίως ενώνει και τα γνώμας αυτών. Ποιον άλλον είναι τόσο πολλά ανερετικών της έκφρας και πρόξενων της φιλίας, καθώς είναι το κοινό άσμα και ψάλσιμον, όπου προσφέρεται εις τον Θεόν εν την Εκκλησία από τον καθένα χριστιανών και από όλους οδού μαζί τους χριστιανούς. Στο σημείο αυτό, καλό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, κάνοντας μια μικρή παρέκβαση, να απαντήσουμε σε μια παρεξήγηση. Πολλοί άνθρωποι, ακούγοντας μερικές εκφράσεις του ψαλτηρίου, οι οποίες μιλούν για χρήση μουσικών οργάνων, όπως είναι εκείνες οι γνωστές εκφράσεις, εν είτε αυτό είναι λίγος άνθρωπος, εν είτε αυτό είναι ψαλτηρίου και κιθάρα, εν είτε αυτό είναι τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτό είναι χορδές και οργάνων, εν είτε αυτό είναι κυμβάλι σε βήχης, εν είτε αυτό είναι κυμβάλι σαν λαγού κλπ. Λένε. Δεν ακούτε πόσα όργανα εδώ πέρα μνημονεύει το ψαλτήριο. Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιήσουμε κι εμείς αυτά τα όργανα, να τα εισαγάγουμε στη λατρεία μας, να ζωντανέψει λιγάκι η λατρεία μας, να ελκύσουμε και την νεότητα, τους νέους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί, να κάνουμε πιο ελκυστική τη λατρεία και να μαζευτεί ο κόσμος στην Εκκλησία. Τι έχουμε να απαντήσουμε. Καλά είναι τα όργανα. Αλλά η χρήση τους ήδη έχει πλέον συνταχτιστεί με την κοσμική μουσική.
τα ελληνικά και τα ξένα τραγούδια, τα κλασικά και τα ελαφρά, τα λαϊκά και δημοτικά, τα μοντέρνα και τα παραδοσιακά, χρησιμοποιούν ήδη όλα αυτά τα όργανα. Το άκουσμα οποιασδήποτε ορχήστρας είναι συνυφασμένο με τον εκτός του ναού χώρο και αυτομάτως εκεί μεταφέρει τον ακροατή. Επιχειρώντας να εισαγάγει κανείς τα όργανα στην Ορθόδοξο Λατρεία, μεταφέρει μέσα στην Εκκλησία στοιχεία της μουσικής του κόσμου, του θεάτρου και των κέντρων διασκεδάσεως. Δεν ταιριάζουν οι δύο κόσμοι. Γι' αυτό, αν κάποτε συμβεί να φτάσει κατά λάθος στο αυτί των εκκλησιαζομένων ο ήχος κάποιων αδειοφόρων που παίζει έξω από τον ναό, τους προκαλεί κάποια ταραχή. Όταν σε πανηγύρια ναών η μουσική που ακούγεται απ' έξω είναι λίγο πιο δυνατή και φτάνει μέχρι τα αυτιά των ανθρώπων που εκείνη την ώρα παρακολουθούν τον Εσπερινό, τους ταράζει, τους φέρει δυσφορία. Μπορώ να πω ότι ακόμη και αυτή η μουσική της μπάντας που καμιά φορά συνοδεύει τις λιτανίες, την περιφορά των εικόνων, και αυτή δεν είναι απόλυτα σύμφωνη με το εκκλησιαστικό κλίμα μας. Πόσο μάλλον να εισαχθούν τα όργανα μέσα στη λατρεία και να συνοδεύουν τους ίδιους του Θεού. Άλλωστε, η εκκλησιαστική τάξη όχι όργανα δεν ανέχεται, αλλά ούτε και ανθρώπινες φωνές όταν αυτές είναι άτακτες ή αισθησιακές. Και γι' αυτό ακριβώς δεν επιτρέπει η Εκκλησία και στις γυναίκες να ανεβαίνουν στο αναλόγιο και να ψάλλουν, και είναι σφάλμα και λάθος και παρακτυπία σοβαρή αυτό που γίνεται σήμερα σε πολλά αναλόγια κεντρικών μάλιστα ναών και της Αθήνας, όπου ορισμένοι πρωτοψάλτες ανεβάζουν σε βυζαντινές δυστυχώς κορονοϊές και γυναίκες πάνω στο αναλόγιο. Πράγμα που το έκαναν μέχρι τώρα μόνο οι Ευρωπαϊστές και κατεκρίνονται γι' αυτό. Τώρα το κάνουν οι βυζαντινοί Ιεροψάλτες και δεν είναι καθόλου σωστό. Πρέπει να το στιγματίσουμε αυτό. Όχι λοιπόν όργανα στη λατρεία, γιατί είναι συνυφασμένα με την κοσμική μουσική. Θα πει όμως κάποιος, αν κάποιο όργανο κρατηθεί αποκλειστικά για τη λατρεία και δεν χρησιμοποιείται για την κοσμική μουσική, τότε έχουν υπόψη τους ιδίους το λεγόμενο εκκλησιαστικό όργανο που χρησιμοποιούν οι παπικοί. Αυτοί όντως έχουν ένα εκκλησιαστικό όργανο, το λένε εκκλησιαστικό, και το χρησιμοποιούν μέσα στους ναούς. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε αυτούς? Μπορεί να πλουτίζει το άκουσμα και μπορεί να δημιουργεί μια αισθησιακή μεγαλοπρέπεια, αλλά το άκουσμα αυτό αφαιρεί την απλότητα και την κατάληξη. Κυριαρχεί εκεί η αίσθηση και όχι η πίστη. Κυριαρχεί το σώμα και όχι το πνεύμα. Ο ναός όμως δεν είναι τόπος ακουστικής απολαύσεως, αλλά τόπος λατρείας και προσευχής. Δεν μπαίνουμε στο ναό για να ευχαριστηθούμε όπως κάνουμε σε μια αίθουσα συναυλιών. Ερχόμαστε για να συναντηθούμε με τον Θεό όπως ο Μωυσής στην πλεγωμένη βάτο. Εκεί ερχόμαστε για να συνομιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε με τον ουρανό. Άλλωστε, η χρήση του λεγόμενου εκκλησιαστικού οργάνου από τους παπικούς ή των άλλων οργάνων από άλλους ετεροδόξους συνιστά μία ακόμη διαφορά μας με αυτούς. Και μόνο αυτό δείχνει ότι κάτι μας χωρίζει, ότι η Ορθοδοξία διαφωνεί με αυτόν τον τρόπο λατρείας. Αν θέλουμε λοιπόν να μείνουμε Ορθόδοξοι και τη λατρεία μας να την κρατήσουμε Ορθόδοξη, δεν θα δεχτούμε κανένα όργανο μουσικό μέσα στη λατρεία. Η αγνή εκκλησιαστική λατρεία πρέπει να εκτελείται μόνο από φυσικές φωνές που ταπεινά και ευλαβικά θα αναπέμπουν τον ύμνο της ψυχής του στο Θεό. Ο Ορθόδοξος ναός πρέπει να κρατηθεί και να διατηρηθεί αγνός και καθαρός όπως τον ρύθμισαν οι πατέρες και η Ορθόδοξος παράδοση. Και μετά την αναγκαία αυτή παρέκβαση επανερχόμαστε. Δεν θα κάναμε λάθος αν χαρακτηρίζαμε το ψαλτήριο ως ένα υπέροχο υπνολόγιο και ένα υπέροχο προσευχητάριο. Όλα τα είδη προσευχής υπάρχουν μέσα στο ψαλτήριο. Υπάρχει και δοξολογία, και ευχαριστία, και ηγεσία, και εξομολόγηση. Ας δούμε μερικά είδη από αυτά. Υπάρχει πρώτα-πρώτα η δοξολογία, από την οποία και πρέπει να αρχίζει η προσευχή μας. Κύριε, ο Κύριος ημών,
ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επίρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίρων και φυλαζόντων κατηρτήσω ένα. Ψαλμός δοξολογικός του μεγαλείου του Θεού. Αλλά και αυτή η μεγάλη δοξολογία, την οποία ψάλλουμε στην Εκκλησία λίγο πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα απάνθισμα εμπολής από ψαλμικούς τύπους. Αν διαβάσετε το ψαλτήριο προσπαθώντας να βρείτε τα λόγια της δοξολογίας και τα υπογραμμίσετε, θα μπορέσετε να απαντήσετε σχεδόν όλη τη δοξολογία από ψαλμικούς τύπους που θα τους βρείτε κατάσπαρτους μέσα στο ψαλτήρι. Άλλος από ένα ψαλμό, άλλος από τον άλλο, άλλος από τον άλλο, και έχουν μπει σε αυτή τη σειρά που τους λέμε στην Εκκλησία σαν μεγάλη δοξολογία. Υπάρχει ακόμη ευχαριστία μέσα στο ψαλτήρι. Ψαλμικά, παραδείγματος χάρη, είναι εκείνα τα λόγια που λέμε κάθε βράδυ οι χριστιανοί όταν ευχαριστούμε τον Κύριο μετά το δείπνο, μετά την παραδεινή μας προσευχή. Τι λέμε εκεί? Εσύ διότι θυμάμαι το φως του προσώπου σου, Κύριε, έδωσα σε προσήνη στην καρδία μου, από καρπούσή του ίνου και ελέγω αυτόν επληθύντησα. Εν ειρήνη επί το αυτό υπηρετήσουμε και υπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σου ελπίδη κατοικισά. Είναι από τον τέταρτο ψαλμό. Υπάρχει ακόμη δέηση, το άλλο είναι της προσευχής. Να ένα δείγμα από ένα ψαλμό. Τα σωδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ είναι ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήστη τον εκτιμό σου, Κύριε, και τα ελέη σου ότι από του αιώνος εσύ. Αμαρτίας με οδητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς. Κατά το έλεγό σου μνηστητή μου έλεγε της Χριστότητός σου, Κύριε. Επίβλεψον επ' με και ελέησον με ότι μονογενής και φτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύντησα, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφθες τας αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύντησαν και μίσος άδικον εμισήσαν. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με. Μη πανεσκυνθεί ότι ήλπισα εξέ. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Είναι από τον 24ο ψαλμό. Πολλά τέτοια κομμάτια μπορεί κανείς να βρει και να συγκεντρώσει και να κάνει μια δέηση που να αποτελείται μόνο από ψαλμικούς τύπους. Τέλος, υπάρχει και το άλλο είδος προσευχής, η μετάνοια και η εξομολόγηση. Εδώ ο γνωστός είναι πασίγνωστος ο πεντηκοστός ψαλμός, ο ψαλμός της μετανοίας, τον οποίο αναφέραμε πριν. Αλλά και άλλοι ψαλμοί εκφράζουν τη μετάνοια είτε ενός προσώπου είτε ολοκλήρου του λαού, ομαδική μετάνοια. Να, ένα παράδειγμα. Κύριε, ελέησον με, ήγιασε την ψυχή μου ότι είμαι αρκόνηση, ομολογική αμαρτία, εν μετανοία. Αυτό από τον 40ο ψαλμό. Ένα δείγμα τώρα μετανοίας κομματικής. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμε, ειδικήσαμε από τον 105ο ψαλμό. Το ψαλτήριο είναι λοιπόν προσευχητάριο και υπνολόγιο. Είναι όμως και βιβλίο ιστορικό. Μόνο ότι είναι ποιητικό και διδακτικό, έχει όμως και ιστορία, αφηγείται και γεγονότα. Κάνει αναδρομή δηλαδή στην ιστορία του Ισραήλ και βγάζει και από εκεί σπουδαία διδάγματα. Και δεν είναι μικρά, ούτε λίγα τα διδάγματα που αντλεί κανείς όταν μελετάει ιστορία. Άλλοτε από την μελέτη αυτή της ιστορίας βλέπει κανείς τη Θεία Πρόνοια. Βλέπει τη δύναμη του Θεού, την αγάπη και την καλοσύνη του, τη στοργή του και το ενδιαφέρον του, τη φροντίδα του για τον άνθρωπο. Ας πάρουμε ένα ψαλμό και ας τον αναλύσουμε. Είναι ο 104ος ψαλμός. Τι λέει εκεί? Μνήστητε των θαυμασιών αυτού, ονεποίησε, λέει ο ψαλμός στην αρχή. Και αρχίζει να υπενθυμίζει την καταγωγή του λαού του Θεού από τον Αβραάμ, από τον Ισαάκ, από τον Ιακώβο. Κατόπιν συνεχίζει ιστορώντας πώς με την πώληση του Ιωσήφ βρέθηκαν όλοι τους στην Αίγυπτο, πώς τους έστειλε η γέφυρα τον Μωυσή
πώς έγιναν οι 10 πληγές για να δικαστεί τελικά ο Φαραώ να τους ελευθερώσει και να γίνει η έξοδος τους από την Αίγυπτο, και τέλος πώς τους προστάτευσε, τους έθρεψε και τους πότισε μέσα στην Αίγυπτο, μέχρι ότου πιστός ο Θεός στην υπόσχεσή του τους έδωσε κληρονομία τη γη της Ευαγγελίας, χώρα που κατήχαν άλλοι λαοί. Και κλείνει ο 104ος ψαλμός βγάζοντας ένα δίδαγμα και απαντώντας το ερώτημα «Γιατί έγιναν όλα αυτά?» Απαντά «Όπως αν φυλάξος ήταν οι δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση». Όλα αυτά έγιναν για να θυμούνται τον νόμο του, να θυμούνται τα δικαιώματα του, τις εντολές του και να τα τηρούν, να τα φυλάξουν δηλαδή. Άλλοτε όμως, τα διδάγματα από την ιστορία είναι ελεκτικά, είναι δρυμνία τα λόγια τα οποία ακούγονται. Ο επόμενος ακριβώς ψαλμός, ο 105ος, έχει τέτοια στοιχεία. Λέει με συνέστηση μετανοίας για λογαριασμό και των ζώντων και των προπατώρων που έχουν κοιμηθεί. «Ημάρτωμε μετά των πατέρων ημών, ή νομίσαμε, ή δικήσαμε». Οι πρόγονοι στην Αίγυπτο δεν εκτίμησαν τα θαύματα του Θεού με τα οποία τους ελευθέρωσε. Σύντομα ξέχασαν τις ευεργεσίες και το τέλημά του. Ενώ εκείνος και πάλι δεν περιφρόνησε τις απαιτήσεις τους. Επιμένοντας ο λαός στην αμύθια εξόργησε τους θεόσταντους ηγέτες, τον Μωυσή και τον Ααρών, και γι' αυτό τιμωρήθηκαν. Μέχρι που έφτασαν στο σημείο, λησμονώντας τον αληθινό Θεό, να φτάσουν μέχρι και την ιδωλατρία. Και αν δεν μεσίδευε τότε ο Μωυσής, θα τους είχε καταστρέψει. Μα σε λίγο άρχισαν πάλι να μουγγίζουν και να παρασπορτούν προς τα είδωλα και την διαφορά. Παρόλογησαν τον Κύριο και τον έκαναν να τους χτυπήσει αυτή τη φορά σκληρά. Πάλι όμως η στάση του δικαίου Φινεές έκανε τον Θεό να εξηλαιωθεί και να σταματήσει την τιμωρία. Εξαιτίας τους, ο Μωυσής μετά από λίγο έχασε την ευλογία να πατήσει στη γη της Ευαγγελίας. Και αυτοί μπήκαν στη γη της Ευαγγελίας, αλλά συνέχισαν τις ανυπακοές και τις παρεκκλήσεις στα μυαλά είδωλα και στην πορνεία. Τότε πια ο Θεός οργίστηκε και τους παρέδωσε στα χέρια των εχθρών τους. Εχμαλωτίστησαν και εθλίπησαν και εθαπεινώθηκαν, αφού κατ' επανάληψη τους είχε εξώσει και αυτοί πάλι εξακολουθούσαν να τον πικραίνουν. Αλλά όταν είδε μέσα στην ταπείνωση της εχμαλωσίας να προσεύχονται, να μεταλλογούν, να συνέρχονται και να ζητούν το έλεος του, πάλι θυμήθηκε την υπόσχεσή του που τους είχε δώσει, πάλι θυμήθηκε ότι ήταν εκλεκτός λαός του, δικά του παιδιά, και τους ελέησε και τους ελευθέρωσε. Και τελειώνει ο ψαλμός με δέηση να ξανασυγκεντρώσει ο Θεός το σκορπισμένο του λαό για να τον υμνούν και να τον δοξάζουν. Ακούστε τα λόγια. «Σώσον ημάς, Κύριε ο Θεός ημών, και επί συνάγαγε ημάς εκ των εθνών, το εξομολογήσαστε το ονοματίσου του Αρχείου, το εγγραφάστε εν τη ενέση σου». Μάζεψε μας πάλι, λυπήσου μας και συγκέντρωσε μας πάλι, όπως είμαστε έτσι σκορπισμένοι και ταπεινωμένοι, και τους λυπήθηκε ο Θεός. Ανατρέχει λοιπόν στο παρελθόν το ψαλτήρι και αναδειχά στην ιστορία και βγάζει διδάγματα άλλοτε παρήγορα, άλλοτε ελεγκτικά. Αλλά το ψαλτήρι δεν αναφέρεται μόνο στο παρελθόν. Εκτείνεται και προς το μέλλον. Με άλλα λόγια, είναι βιβλίο και προφητείες. Προφητεύει και προλέγει τα μέλλοντα. Ιδίως κάνει λόγο για τον Μεσσία, για τον Χριστό, τον αναμενόμενο Χριστό. Τόσο λεπτομερώς περιγράφει τη μορφή του Χριστού, τα μαθήματά του και τη δόξα του, ώστε δεν τα κάνει λάθος κανείς να το ονομάσει ένα Ευαγγέλιο κατά τον Δαβίδ. Ο πατήρ Αυγουστίνος στο βιβλίο του «Το Πανόραμα της Αγίας Γραφής», εκεί που μιλάει για το ψαλτήριο, έτσι το ονομάζει το ψαλτήριο, το κατά Δαβίδ Ευαγγέλιο. Όπως γράφει ο αείμνηστος πατήρ ο Ήλια Ανακόπουλος στο σχετικό υπόμνημά του, το ψαλτήρι, 1000 χρόνια προτού να έρθει ο Χριστός, μας παρουσιάζει ένα πρώτο σωπό μοναδικό και έκτακτο.
ένα πρόσωπο μυστηριώδες που θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο. Ο θρόνος του θα είναι ακατάλληλος, αφού ο καρτίμονος εμάνος αυτών παρουσιάζεται ως Θεός. Παρουσιάζεται ακόμη ως βασιλεύς και ταυτόχρονος ως αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Η βασιλεία του θα φέρει ειρήνη ψυχής και δικαιοσύνη. Όλα τα έθνη θα τον λατρέψουν και όλοι οι λαοί θα τον ευλογήσουν και θα βασιλεύει μέχρι εξόδου υπάρχει ήλιος και σελήνη. Εντούτοις, το έντονο σε αυτό και μοναδικό και μυστηριώδες πρόσωπο που εμπρός του θα σκύψουν και θα υποταχθούν όλα τα έθνη, πάθη στιγμή του θα υποστεί τρομερά μαθήματα. Θα υβριστεί, θα σταυρωθεί, θα του τρυπήσουν τα χέρια και τα πόδια, θα τον αφήσουν γυμνό και θα μοιράσουν τα ενδύματά του. Θα είναι σκόλιος και ουκάνθρωπος, όνειρος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Κι όμως, το παράδοξο αυτό πρόσωπο, μόνο και θα σταυρωθεί και θα πεθάνει και θα ταφεί, αυτό το πρόσωπο θα ιδρύσει μια παγκόσμια βασιλεία, όπου θα περιλαμβάνονται όλοι, πλούσιοι και φτωχοί, αμαρτωλοί και δικοί. Όλα αυτά τα βρίσκουμε μέσα στο ψαλτήρι. Αν ψάξετε τους ψαλμούς δεύτερο, 21ο, 44ο, 71ο και 101ο, θα βρείτε όλη αυτή την εικόνα του Χριστού, η οποία μοιάζει με ζωγραφιά. Πράγματι, σήμερα όλα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί. Και ο Χριστός είναι ο ιδρυτής της περιφήμου αυτής βασιλείας που δεν είναι άλλη από την Εκκλησία. Και βλέπουμε ολοφάνερα τις ψαλμικές αυτές προρήσεις να πραγματοποιούνται και να είναι στο πρόσωπο του Χριστού μια ζωντανή πραγματικότητα σήμερα. Και ρωτάει ο πατήρ Ιουήλ, αφού εκθέτει όλα αυτά, το βιβλίο τούτο των ψαλμών, το οποίο συγκεντρώνει όλα αυτά τα μαργαριτάρια, πώς αλλιώς δηλαδή να θεωρηθεί παρά ως θεόπλευστο. Γι' αυτό ένας ξένος, ο Γάλλος Λαμαρτίνος, λέγει, διαβάστε μετά την ανάγνωση ενός ψαλμού του Δαβίδ τον Όμηρο ή και τον Πίνταρο, αν μπορείτε, γιατί εγώ δεν μπορώ. Εννοεί ότι όταν διαβάζει ψαλτήριο τόσο πολύ ενθουσιάζεται και έχει τέτοια αίσθηση νοημάτων και πνεύματος ουρανίου, δεν του κάνει όρεξη να διαβάσει Όμηρο και Πίνταρο. Η Καινή Διαθήκη, για την οποία είπαμε στην αρχή ότι την μελετούμε ως επί των Χρήστων όλοι, έχει πάρα πολλές παραθέσεις από την Παλαιά Διαθήκη. Παίρνει δηλαδή πορεία της Παλαιάς Διαθήκης και τα παραθέτει και εκείνη. Όλοι θα θυμόμαστε ότι μέσα στα λόγια του Απόστολου Παύλου παίρνει τεραχωρία από την Παλαιά Διαθήκη, από τη Γέννηση, από την Έξοδο. Το ίδιο και οι άλλοι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Όλες οι παραθέσεις πορείων της Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή Διαθήκη είναι 243. Το χαρακτηριστικό ποιο είναι, ότι οι μισές από τις 243, οι 120 περίπου, είναι μόνο από το ψαλτήρι. Ενώ το ψαλτήρι δεν είναι η μισή Παλαιά Διαθήκη. Αν ήταν η μισή Παλαιά Διαθήκη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δικαιολογείται να είναι οι μισές παραθέσεις από το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι είναι το 1/45 όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Έχει όμως τέτοιο πλήθος παραπομπών η Καινή Διαθήκη, τέτοιο πλήθος παραθέσεων από το ψαλτήριο. Αυτό δείχνει τη σημασία του. Γι' αυτό ονόμασαν το ψαλτήρι καρδιά και μυελό της Αγίας Γραφής. Έχει δηλαδή ουσιαστικά και βασικότατα πράγματα το ψαλτήριο. Ο Μέγας Αθανάσιος το ονομάζει το αφρόγκαλα της Αγίας Γραφής και το κάτωτρο της ανθρωπίνης ψυχής. Και πράγματι, ποιος διαβάζοντας ψαλτήρι δεν βρήκε τον εαυτό του μέσα. Καθώς ακούς τα λόγια του Δαβίδ, άλλοτε όταν χαίρεται και νοξάζει τον Θεό, κι άλλοτε όταν θλίβεται και κλαίει πολλές φορές τον πόνο του, πόσες φορές εκείνη τη στιγμή δεν μιλάει μέσα στην καρδιά μας. Αυτό λέει ο Μέγας Αθανάσιος, είναι το κάτωτρο της ανθρωπίνης ψυχής. Κοιτάς μέσα και βλέπεις τον εαυτό σου. Αναγνωρίζεις αυτά τα λόγια σαν να είναι δικά σου. Θα μην τα γράψει ο Δαβίδ, θα τα είπες εσύ. Θα γράψει και εσένα ο Δαβίδ, με φωτισμό και με πνεύμα σου. Ο δε Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει
το ψαλτήρι κοινών ταμείων αγαθών διδαγμάτων. Αυτός είναι και ο λόγος, αγαπητοί μου αδελφοί, που και ολόκληρη η λατρεία μας είναι εμποδισμένη κυριολεκτικά από το ψαλτήρι. Όλες οι ακολουθίες του υπερομηκτήου, αν αρχίζετε από το μεσολεκτικό και καταλήξετε μέχρι το απόδειγμα το βράδυ, είναι πλήθος οι ψαλμοί που περιέχουν οι καθημερινές ακολουθίες. Αλλά και όλες οι άλλες ακολουθίες, των μυστηρίων, των αγιαστικών πράξεων, πάντα θα υπάρχει ψαλμός μέσα. Χαρακτηριστικό αυτό που δείχνει πόσο σπουδαίο είναι το ψαλτήρι. Αλλά και οι πνευματικοί πατέρες των ημερών μας με πολύ εγκομιαστικά λόγια μας προτρέπουν στη μελέτη του ψαλτηρίου. Ο πατήρ Ιωήλ γράφει ότι αποτελεί, όπως είπα πριν, την καρδιά και τον μυελό της Βίβλου. Ο πατήρ Χριστοφόρος Καλύβας, σε ένα ωραίο βιβλίο που έγραψε, μετέφρασε όλους τους ψαλμούς εμέτρος και ποιητικός και το ονομάζει «Ποιητική απόδοση των ψαλμών του Δαβίδ». Ευχήθηκε με την μελέτη και την κατανόησή του η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να επιφέρει τα σωτηρίους μεταβολάς εις τας ψυχάς των αναγνωστών. Και ο πατήρ Αγουστίνος, στο βιβλίο που σας μνημόνευσα προηγουμένως, λέει αυτά που σας ανέφερα και στο ειδικό του έργο «Εικόνες και πραγματικότητες σε δύο τόπους» έχει ασχοληθεί εκεί αποκλειστικά με τις εικόνες και τα παραδείγματα που χρησιμοποιούν οι πρώτοι 20 ψαλμοί. Μάλιστα αναγγέλει ότι σε λίγες ημέρες η Θεό θα εκδώσει και ένα τρίτο έργο επί των ψαλμών, θα έχει τίτλο «Ομιλία εις τους ψαλμούς». Θα αναφέρεται στην τρίτη δεκάδα των ψαλμών.